Σήμερα είπα να σας δείξω τι ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ, αλλά πριν σας δείξω τα προϊόντα, το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε να κάνετε τα ψώνια σας στο σούπερ μάρκετ είναι να είστε φαγωμένοι. Γιατί αν δεν είστε φαγωμένοι, θα παίρνετε ό,τι να είναι. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι να έχουμε μια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε. Έτσι ώστε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ να μην κάνουμε βόλτες και να παίρνουμε ό,τι έρθει στο οπτικό μας πεδίο, αλλά να παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε πραγματικά. Έχω χωρίσει εδώ τα τρόφιμα που έχω ψωνίσει σε κατηγορίες. Αριστερά έχω βάλει τα τρόφιμα που έχουν υδατάνθρακα. Δεξιά έχω τα τρόφιμα που έχουν πρωτεΐνη. Προς τα εμπρός έχω κάποια φρούτα. Και στη μέση επίσης έχω τα όσπρια που είναι πηγή και υδατάνθρακα και πρωτεΐνης. Οπότε πάμε να σας τα δείξω όλα ένα-ένα. Θα ξεκινήσω από τις πηγές υδατάνθρακων. Νούμερο 1 που το κατανοώ σε καθημερινή βάση είναι η βρώμη. Παίρνω αυτή εδώ τη μάρκα που λέγεται Milhouse και γράφει απ' έξω νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης Quick Oats. Είναι μια πάρα πολύ καλή πηγή. Θα σας λέω και τη διατροφική αξία. Ανά 100 γραμμάρια, εννοείται ότι όλα τα προϊόντα, παιδιά, τα κοιτάμε από πίσω τι έχουν εδώ. Έχει ένα πινακάκι, οπότε το πινακάκι εκείνο είναι που μας ενδιαφέρει. Στα 100 γραμμάρια έχει 5,8 λιπαρά, υδατάνθρακες 62,7, εκ των οποίων σάχαρα 1 μόνο γραμμάριο, πρωτεΐνες 11,4. Πάρα πολύ καλά και θα μας κρατάνε όλη την ημέρα χορτά τους, ειδικά όταν τα έχουμε στο πρωινό μας. Δεύτερη αγαπημένη πηγή είναι το μπασμάτι το ρύζι. Παίρνω αυτό εδώ πέρα του σκλαβενίτη, το οποίο δεν είναι πολύ ακριβό, νομίζω έχει ένα 30, κάτι τέτοιο. Προτιμώ το ρύζι μπασμάτι επειδή παρατηρώ ότι το καταναλώνω πολύ πιο ευχάριστα και πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το άλλο ρύζι, όχι ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Εδώ έχουμε στα 100 γραμμάρια λιπαρά 1,3, υδατάνθρακες 76,4, εκ των οποίων σάχαρα 0,5 και πρωτεΐνης 7,5. Ξέχασα να σας πω ότι αυτή η βρώμη, αυτή η μάρκα την επιλέγω καθαρά λόγω τιμής, γιατί βγαίνει το κάθε πακετάκι που είναι 500 γραμμάρια στο 1 ευρώ. Οπότε παίρνω 3-4 και είμαι μια χαρά. Ένα άλλο δημητριακό που παίρνω κάποιες φορές για να σπάει λίγο, για να μην τρώω μόνο βρώμη, είναι αυτά εδώ πέρα τα cornflakes, τα Bonora. Είναι τα πιο οικονομικά στην αγορά που έχω βρει, τουλάχιστον εγώ, από το σκλαβενίτη. Και είναι αυτά με σχετικά τη λιγότερη ζάχαρη σε σχέση με όλα του εμπορίου. Η τιμή τους είναι στο 1,60, ενώ κάποια άλλα έχουμε δει αυτό το διάστημα να έχουν 3,5, 4, ακόμα και 5 ευρώ. Ενώ αυτό έχει μόνο 1,60, 1,70. Είναι βέβαια κλασικά, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά εμένα μου αρέσουν. Στα 100 γραμμάρια έχουμε λιπαρά 1,3, εκ των οποίων κορεσμένα 0,6, υδατάνθρακες 84, εκ των οποίων σάχαρα 7,5. Αρκετά καλά. Θα δείτε ότι τα άλλα δημητριακά, που λέει υδατάνθρακες στο πινακάκι 84, μπορεί να λέει εκ των οποίων σάχαρα 40. Που αυτά τα 40 στην ουσία που λέει εκ των οποίων σάχαρα θα είναι όλο ζάχαρη. Οπότε κοιτάμε πάντα το πινακάκι που έχει εδώ πίσω και όχι τι λέει εδώ πέρα αν είναι που λέει νυφάδες καλαμποκιού μπλουτισμένες με βιταμίνες και σίδερο, αλλά μας ενδιαφέρει τι λέει το πινακάκι πίσω εδώ. Και δεν είναι κακό κάποιες φορές να κοιτάμε και από περιέργεια τι μπορεί να έχει για να ξέρουμε αν θέλουμε να το καταναλώσουμε. Γενικότερα, αν θέλουμε να φάμε ζάχαρη, καλό είναι να την τρώμε συνειδητά και όχι να υπάρχει σε ένα προϊόν χωρίς να το γνωρίζουμε. Το επόμενο σνακ που τρώω δεν είναι ότι πιο υγιεινό, διότι το φτιάχνω στην κατσαρόλα και βάζω και λάδι. Είναι αυτό το popcorn που έχει ο σκλαβενίτης, το οποίο είναι 60 λεπτά το κάθε τεμάχιο, παίρνω συνήθως 2 και μου βγαίνουν 4 δόσεις. Γενικά είναι ένα από τα υγιεινά σνακ, θα λέγαμε, και το συνδυάζω κάποιες φορές με Coca-Cola Zero. Δεν είναι ότι πιο υγιεινό, το ξέρω, αλλά κάποιες φορές όταν είναι βράδυ και έχω γυρίσει από τη δουλειά και θέλω, ας πούμε, να χαλαρώσω μια ταινία, αντί για να παραγγείλω μια πίτσα και να φάω κάτι ηθυγινό, μπορεί να κάνω αυτό το συνδυασμό, δηλαδή popcorn με Coca-Cola, και να είμαι θερμιδικά λίγο πιο καλά και να μην έχω φάει ό,τι να είναι. Εδώ στα 100 γραμμάρια έχουμε 4 γραμμάρια λιπαρά, εκ των οποίων κορεσμένα 0,5, υδατάνθρακες 54,9, εκ των οποίων σάχαρα 0,1 και πρωτεΐνες 10,5. Δεν το λες και άσχημο. Και τώρα εδώ μπροστά έχω τις μπανάνες, δεν ξέρω αν φαίνονται και στο πλάνο, νομίζω δεν φαίνονται, οι οποίες τις παίρνω από το σούπερ μάρκετ γιατί τρώω αρκετά συχνά και όλα τα υπόλοιπα φρούτα τα παίρνω από τη Λαϊκή. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω κεράσια. Συνήθως μέσα στον χρόνο τρώω πιο συχνά φράουλες, απλά τώρα έτυχε να έχω κεράσια
Και μπορεί να βάλω στο πρωινό ή κεράσια ή φράουλες. Πιο συχνά θα λέγαμε ότι βάζω φράουλες. Το επόμενο είναι αυτές εδώ οι τορτίγες, που λέει πίτες τορτίγες, οι οποίες είναι 6 τεμάχια. Αν θυμάμαι καλά, και αυτές κάνουν κάπου στο 1,5-2 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, είναι με λιναρόσπορο, πολύσπορη. Συνήθως παίρνω ή ολικής ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, και το συνδυάζω συνήθως με κάποιο τυρί σε φέτες ή Φιλαδέλφια ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, ή μπορεί να βάλω ντοματίνια ή κάτι τέτοιο. Και το έχω σαν ένα σνακ μέσα στη μέρα. Δεν χρησιμοποιώ πάντα τορτίγες, μπορεί να φάω και ψωμί. Απλά ψωμί δεν το αγοράζω από το σούπερ μάρκετ, το ζυμώνει ο πατέρας μου. Αλλά γενικά οι τορτίγες μπορεί να συνδυαστούν με πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αν έχει μείνει από την προηγούμενη μέρα κοτόπουλο ή γαρίδες ή το οτιδήποτε, μπορείς να το βάλεις μέσα, ακόμα και με ρύζι, και να είναι ένα πολύ ωραίο μπουρίτο και είναι πολύ ευχάριστο στην κατανάλωση. Εδώ ξέχασα να σας πω. Λοιπόν, εδώ στα 100 γραμμάρια έχουμε λιπαρά 6,5, υδατάνθρακες 50, εκ των οποίων σάχαρα 1,9 και πρωτεΐνες 9,1. Εδώ έχουμε αλεύρι, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω με γάλα και αυγά για να φτιάξω είτε κρέπες ή κάποιο pancake τα Σαββατοκύριακα που θα έχω λίγο περισσότερο χρόνο. Εδώ έχω το μέλι, το οποίο δεν το παίρνω από το σούπερ μάρκετ, αλλά ήθελα να σας το δείξω. Το παίρνω από ένα φίλο που έχει δική του παραγωγή, όπως και το ταχίνι. Το ταχίνι είναι επίσης ολικής άλεσης, είναι αυτό εδώ πέρα. Γράφει Mondial, παραδοσιακό ταχίνι αγνό, είναι αυτό εδώ. Και γενικά είναι μια ωραία επιλογή για καλά λιπαρά. Στα 100 γραμμάρια έχουμε εδώ πρωτεΐνες 24,6, υδατάνθρακες 10,7, εκ των οποίων σάχαρα 0,1. Λιπαρά έχει πολλά το ταχίνι, γι' αυτό και προσέχουμε πόσο βάζουμε στο κουτάλι, είναι 60,9, εκ των οποίων κορισμένα 10, αλλά γενικά να τρώμε μία κουταλιά την ημέρα αρκεί, νομίζω. Επίσης έχω εδώ αμύγδαλα και καρύδια που μπορεί να τα συνδυάσω συνήθως με κάποιο γιαούρτι ή ακόμα και σκέτα σαν σνακ, δηλαδή μπορεί να τα έχουμε στην τσάντα μας και αν πεινάμε μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μία μπανάνα 5-10 αμύγδαλα και να έχουμε και ένα μικρό σνακ για να μας κρατήσει μέχρι να φάμε το κανονικό μας γεύμα. Και πάμε τώρα στα όσπρια, τα οποία όσπρια δεν είμαι πολύ φαν, αλλά προσπαθώ να τα τρώω. Έχουμε εδώ τα μαυρομάτικα, τα φασόλια, τα οποία στα 100 γραμμάρια έχουμε λιπαρά 2,2, εκ των οποίων κορεσμένα 0,8, υδατάνθρακες 25,2, εκ των οποίων σάχαρα 2,4, πρωτεΐνες 22,2. Πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών λοιπόν τα μαυρομάτικα, οπότε τα έχουμε υπόψη, έτσι ώστε να τα συνδυάζουμε είτε σε μια σαλάτα, είτε με το ρύζι μας, είτε με το οτιδήποτε. Εδώ έχουμε τις φακές, τις οποίες φακές τις τρώω σχετικά λίγο πιο ευχάριστα και μπορώ να τις συνδυάσω πολύ εύκολα και με το ριζάκι του μπασμάτι και να τα παντρέψω και να έχουμε ένα ωραίο γευματάκι. Στα 100 γραμμάρια εδώ έχουμε λιπαρά 1,8 μόνο, εκ των οποίων κορεσμένα 0,3, υδατάνθρακες 35,9, εκ των οποίων σάχαρα 1,4 μόνο, πολύ σημαντικό αυτό, και πρωτεΐνες 24. Και οι φακές λοιπόν πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών και υδατάνθρακων, δηλαδή μπορεί να είναι ένα γεύμα σχέτο μόνο του και να μας έχει καλύψει. Και βγαίνει και πάρα πολύ πιο οικονομικό, δηλαδή το να αγοράσω κοτόπουλο ή φακές, μου βγαίνει πολύ πιο οικονομικά οι φακές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρώμε κάθε μέρα κρέας και να τρελαινόμαστε με το κρέας. Εδώ έχουμε τώρα τα λιγότερα αγαπημένα μου, ρεβίθια. Δεν τα τρώω τόσο συχνά, η αλήθεια είναι. Τα οποία ρεβίθια έχουμε στα 100 γραμμάρια 5,8 λιπαρά, εκ των οποίων κορεσμένα 0,9, υδατάνθρακες 43,7. Εκ των οποίων σάχαρα 4,4, πρωτεΐνες 19,5. Και εδώ πολύ καλή πηγή και υδατάνθρακων και πρωτεϊνών. Και εδώ έχουμε τα φασόλια, άλλη μια τροφή πρωτεϊνών και υδατάνθρακων, όπου έχουμε στα 100 γραμμάρια λιπαρά 1,8, υδατάνθρακες 47,5, εκ των οποίων σάχαρα 2,3, πρωτεΐνες 20,2. Μια χαρά. Και τώρα πάμε στις καθαρά πρωτεϊνικές πηγές που χρησιμοποιώ και σχεδόν σε καθημερινή βάση, θα έλεγαμε. Εδώ έχουμε τα βουλάκια. Παίρνω εδώ την μεγάλη καρτέλα από το σούπερ μάρκετ συνήθως είτε από τη Λαϊκή. Η αλήθεια είναι τα περισσότερα χρόνια τα ψώνισα από τη Λαϊκή και είχα ένα γνωστό που μου τα άφηνε καλή τιμή. Στο σούπερ μάρκετ τα 30 αυγά η μία καρτέλα είναι 6,5 ευρώ, ενώ από τη Λαϊκή κάποιες φορές μπορεί να βγει και πιο φθηνά, ειδικά αν αγοράζεται και ποσότητες. Τα αυγά συνήθως τα συνδυάζω με τη βρώμη και τα κάνω, ας πούμε, έτσι ένα πιτάκι και μπορεί να σας το δείξω σε ένα άλλο βίντεο που θα κάνω full day of eating. Και συνήθως θα βάλω βρώμη αυγά, ταχίνι μέλι και θα κάνω έτσι ένα ωραίο πιτάκι βρώμης. Μπορεί να βάλω από πάνω και λίγες φράουλες και βγαίνει αρκετά γευστικό. Το επόμενο είναι το τυράκι, τυρί σε φέτες. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο που παίρνω, απλά πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω ποιο τυρί light είναι σε προσφορά και απλά του λέω 15 φέτες. Το συγκεκριμένο είναι το τυρί Dirolo Light, το οποίο είναι στα 3,69. Επίσης μπορεί να πάρω και κάποιο τυρί τύπου Φιλαδέλφια,
αν το Φιλαδέλφια είναι σε υψηλή τιμή και δεν το έχει κάποια προσφορά, μπορεί να πάρω κάποιο άλλο, π.χ. όπως αυτό εδώ που είναι Adoro Light, που είναι σχετικά παρόμοιο. Κοιτάω συνήθως όποιο είναι κάτω από 2 ευρώ ή κοντά στα 2 ευρώ. Δηλαδή, άμα δω κάτι ότι είναι στα 3 ή και παραπάνω, δεν θα το πάρω. Θα πάρω αυτό που θα είναι σε προσφορά. Το συγκεκριμένο έχει νομίζω ένα 60, κάτι τέτοιο. Και στα 100 γραμμάρια έχει 11 γραμμάρια λιπαρά, εκ των οποίων κορισμένα 7,1, υδατάνθρακες 3,2, εκ των οποίων ζάχα 3,2, πρωτεΐνες 9,2. Συνήθως το τυρί αλυφή ή τη Φιλαδέλφια, το αλύφω πάνω στην αραβική. Θα βάλω και το τυρί και είναι αρκετά ευχάριστο σαν γεύμα. Το επόμενο είναι το κοτόπουλο, που συνήθως θα του πω να μου το κόψει 8 κομμάτια και παίρνω το ελληνικό κοτόπουλο που θα έχει, το οποίο το συγκεκριμένο το πήρα 5 ευρώ και πόσο ζυγίζει είναι 1,7 κιλά και η τιμή ένα κιλό ήταν 2,95. Συνήθως εκεί είναι. Τα ελληνικά κοτόπουλα είναι περίπου 3 ευρώ το κιλό, αν και μπορούμε να τα βρούμε και λίγο πιο φθηνά. Συνήθως κάποιες φορές μπορεί να πάω και στο κρεοπωλείο της γειτονιάς και να πάρω και από εκεί. Το επόμενο είναι οι γαρίδες, ένα αγαπημένο φαγητό, έχουν πάρα πολύ πρωτεΐνη και είναι αγαπημένο γεύμα. Στα 100 γραμμάρια έχουμε 1,7 λιπαρά, υδατάνθρακες 0,9, εκ των οποίων σάχαρα 0, πρωτεΐνες 20,3. Απλά το αρνητικό είναι ότι είναι λίγο ακριβό, δηλαδή ένα σακουλάκι τέτοιο έχει 6,5 ευρώ, 6-6,5 ευρώ περίπου, και μου βγαίνουν για εμένα 2 μερίδες. Γιατί τώρα μπορεί να φαίνονται μεγάλα, αλλά όταν ψώνονται στο τηγανάκι, μικραίνουν, ξυρικνώνουν οι γαρίδες. Και πάλι τα συνδυάζω είτε με πατάτα που δεν τις έχω εδώ στο τραπέζι, παίρνω και πατάτες πολύ συχνά, ή πατάτα ψητή, ή βάζω πάλι ρύζι μπασμάτι. Γενικά είμαι πολύ φαν με το ρύζι. Και όπως είπα και πριν, μπορούμε να τα τυλίξουμε ακόμα και σε μια τορτίγια ή σε κάποιο ψωμί και να τα κάνουμε σαν σάντουιτς και βγαίνει πολύ ωραίο. Γενικά προσπαθώ να μην τρώω συνέχεια κρέας, γιατί ακούω πάρα πολλούς ότι τρώνε μόνο κοτόπουλο μοσχάρι. Κοτόπουλο μοσχάρι. Δεν είναι απαραίτητο να τρώμε μόνο κρέας, μπορεί να έχουμε μεγάλη ποικιλία τροφίμων. Επίσης, το επόμενο είναι το γιαουρτάκι, το οποίο γιαούρτι παίρνω αυτή τη συσκευασία επειδή βγαίνει πιο οικονομικά, είναι ένα κιλό. Το συγκεκριμένο είναι το νουνού, στραγγιστό 1,5% λιπαρά. Πάλι δεν επιλέγω κάποιο συγκεκριμένο κάθε φορά. Δηλαδή, άλλες φορές, αν το έχει σε προσφορά, παίρνω το total 2%. Γενικά, όποιον είναι σε προσφορά, αυτό παίρνω. Συνήθως, κοιτάω να είναι κάπου στα 3,5 ευρώ, να μην είναι πάνω από 4. Το συγκεκριμένο έχει στα 100 γραμμάρια 1,5 λιπαρά, εκ των οποίων κορισμένα 1, υδατάνθρακες 4,3, εκ των οποίων σάχαρα 4,3, πρωτεΐνη 10,3. Πολύ καλή πηγή, μπορεί να την έχουμε είτε σαν πρωινό είτε σε κάποιο σνακ, ακόμα και βραδινό. Είναι ιδανικό, θεωρώ. Εγώ συνήθως το γιαουρτάκι από τότε που έχω σταματήσει τα συμπληρώματα το χρησιμοποιώ σαν μεταπροπονητικό και βάζω πάλι λίγο μελάκι, μια μπανάνα κομμένη μέσα, κάτι τέτοιο. Ή μπορεί να βάλω δημητριακά μέσα στο γιαούρτι. Το επόμενο προϊόν που χρησιμοποιώ που είναι λίγο ακριβούτσικο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το μοναδικό γάλα που πίνω και παίρνω πάντα αυτό, δεν παίρνω κάποιο άλλο, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει αρκετά. Είναι το Evol Bio Κατσικίσιο Φρέσκο 7 ημερών. Γενικά, από ό,τι έχω ψάξει, φαίνεται αρκετά αξιόπιστο. Είναι 590 ml μόνο και έχει 2 ευρώ. Συνήθως μπορώ να το έχω είτε σαν ένα γεύμα και θα πιω μόνο μια φορά την εβδομάδα γάλα με δημητριακά, ας πούμε, σαν ένα πιο ευχάριστο σνακ και να βάλω λίγο βρώμη. Είτε μπορώ να το σπάσω σε 2 μερίδες και να είναι κάθε μερίδα λίγο πιο μικρή. Αλλά συνήθως μπορώ να το έχω σαν ένα γεύμα και συνήθως μετά την προπόνηση. Εδώ έχουμε στα 100 ml πρωτεΐνες 3,6, υδατάνθρακες 4,3, λιπαρά 3,5. Ωραία πηγή πρωτεϊνών. Το γάλα γενικά παλιότερα είχα κατεβάσει λίτρα, αλλά τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι το έχω ψιλοκόψει. Δηλαδή πίνω μόνο ένα τέτοιο τη βδομάδα και τίποτα άλλο. Τι άλλο. Νομίζω έχω ξεχάσει να σας δείξω τα μανιτάρια εδώ πέρα, τα οποία συνήθως μπορώ να τα συνδυάσω με αυγά και να φτιάξω μια ομελέτα με μανιτάρια και αυγά και να βάλω λίγο ψωμί ψημένο και να τα τοποθετήσω πάνω στο ψωμί. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, αυτά ήταν τα προϊόντα που παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Ελπίζω να πήρατε κάποιες ιδέες, να σας βοήθησα με το τι μπορείτε να επιλέγετε κι εσείς για τη δική σας διατροφή. Αν παρατηρήσετε, δεν έχω μακαρόνια γιατί δεν είμαι πολύ φαν. Είναι ότι νιώθω ότι με φουσκώνουν πάρα πολύ. Αλλά εννοείται ότι κάποιος άλλος μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Δεν είναι ότι δεν τα τρώω επειδή δεν κάνω καλό ή κάτι τέτοιο. Και αυτά εννοείται δεν είναι τα μόνα που τρώω. Δηλαδή, μπορεί κάποιες φορές, αν έχω όρεξη να φτιάξω κάποιο γλυκό ή κάποιο σνακ, να πάρω και κάτι πιο ανθύγινο. Δεν τρώω εννοείται μόνο υγιεινά
τρόφιμα. Απλά ο βασικός λόγος που κάνω το σημερινό βίντεο είναι διότι κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ είναι σημαντικό ένα προϊόν όταν το αγοράζουμε να γνωρίζουμε τι παίρνουμε εκείνη τη στιγμή και τι βάζουμε στο σώμα μας. Γιατί μπορεί να νομίζουμε ένα προϊόν ότι είναι υγιεινό και να μην είναι τόσο. Ξαναλέω, όταν είναι να φάμε ζάχαρη, ας τη φάμε συνειδητά. Και όχι χωρίς να το γνωρίζουμε. Θα κάνω κάποια στιγμή και ένα full day of eating με το τι ακριβώς τρώω και να σας δείξω πώς είναι περίπου τα γεύματά μου για να δείτε και τους συνδυασμούς των τροφών που κάνω. Γιατί το τελευταίο full day of eating το είχα κάνει στην καραντίνα πριν 3 χρόνια νομίζω. Αυτά. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου και θα τα πούμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά.